επειδή είναι και επίκαιρο, είναι τα χιόνια. Καλό θα είναι να έχουμε μια πιο καλή οργάνωση στο θέμα του χιονιού. Ακούστηκαν πολλά παράπονα αυτές τις μέρες, γιατί δεν ανταποκρίθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε η δημοτική αρχή, το τρόπο με τον οποίο έγινε η σχετική καθαριότητα. Πάλι εθνικιαστήκαμε δυστυχώς, λες και δεν το ξέραμε ότι θα χιόνισε. Δεν θέλω να πω περισσότερα, απλώς επειδή η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει πάλι μετά από τρεις μέρες να έχουμε νέο χιονιά και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στις επόμενες μέρες, ας έχουμε τουλάχιστον έτοιμο το αλάτι, ας έχουμε έτοιμα τα μηχανήματα και τις σχετικές συμβάσεις, να μην περιμένουμε τελευταία μέρα να παίρνουμε τις σχετικές αποφάσεις. Τώρα προς το θέμα του αποχιονισμού που ανέφερε ο κύριος Ασπρίδης, οπωσδήποτε πάντα μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Είναι μια μάχη άνηση αυτή με τον χιονιά. Πραγματικά πρέπει όσο μπορούμε η Δημοτική Αρχή να δώσει, ας πούμε, το μέγιστο των δυνατοτήτων της στην κατεύθυνση αυτή, γιατί περιμένουμε και από την τουριστική κίνηση τους χειμερινούς μήνες. Όσον αφορά το θέμα του αποχιονισμού, επειδή ακούστηκε και από τους συναδέλφους και ορθώς, πρέπει να πούμε ότι σαφώς και πίνε πολλά αυτά που πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωση, συντονισμού, οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, ακόμα και στα πλαίσια των δυνατοτήτων υπήρξε πολλοί κόσμοι που εργάστηκε σκληρά στο ότι στα άνθρωποι των τεχνικών υπηρεσιών δεν έκαναν Χριστούγεννα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν κάτω δυνατόν στις απαιτήσεις. Αλλά το ουσιώδες πρόβλημα και αυτό που δεν πρέπει να διαφεύγει είναι ότι τεράστια προβλήματα φάνηκαν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και στον δικό μας Δήμο και στην Εγνατία Οδό. Και για μας, πέρα από την αναγκαιότητα που υπάρχει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός, καλύτερη δράση, καλύτερη κινητοποίηση των όλων των εμπλεκομένων, είναι και το πού θα οδηγήσει η λογική της ιδιωτικοποίησης των δρόμων και των υπηρεσιών που περνάνε και μέσα από τους Δήμους. Αυτό που έγινε για παράδειγμα στην Εγνατία θα το δούμε πολύ ευρύτερα στο προσεχές διάστημα. Αυτή είναι η έννοια του ουσιαστικά ιδιωτικού δρόμου. Ξέρουν πολύ καλά να βάζουν τα διόδια, αλλά όχι να τα αποκριθούν στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους. Θέλω να πιστεύω ότι συνολικά πάντως ότι στις επόμενες μέρες και στις κακρίες του έργου θα μπορέσουμε να τα αποκριθούμε πληρές. Από εκεί και πέρα, τις δικές μου ευχές.